Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο εφετείο ήρθε σήμερα η υπόθεση του καταζητούμενου Αρτέμις Ώρα. Εκατοντάδες οπαδοί του βρεθήκαν μπροστά από τα δικαστήρια της Πάτρας. Τελικώς η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή λόγω μη εμφάνισης του πατρινού δικηγόρου Φώτη Λεπίδα, ο οποίος κατήγγειλε πως δέχτηκε απειλές. Μένουμε στο θέμα. Ο πατρινός δικηγόρος και μηνυτής του Αρτέμις Ώρα υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων που σήμερα, όπως καταγγέλει ο ίδιος, μπούκαναν στο σπίτι του και τον απείλησαν να τελειώσει την υπόθεση με τον πατρινό επικεφαλής των Ελλήνων Συνέλευσης. Ακολούθησε και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από τους οπαδούς της Ελλήνων Συνέλευσης. Φώναζαν συνθήματα υπέρ του Αρτέμις Ώρα, ενώ μοίραζαν και φυλάδια σε περαστικούς και καταστηματάρχες. Μάλιστα, οι οπαδοί της Ελλήνων Συνέλευσης έκαναν και μία στάση στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, όπου έδωσαν όρκο και έκαναν και δέηση στον Απόλλωνα. Αλλάζουμε θέμα. Μπαράζ χτυπημάτων από αναρχικούς με αφορμή την απεργία πείνας και δίψας του Ντίνου Γιατζόγλου. Οι αντιουσιαστές χτύπησαν μέσα στη νύχτα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και Πάτρα. Μένονται οι αντιδράσεις των αρχικών με αφορμή την απεργία πείνας του Ντίνου Γιατζόγλου. Έκλεισαν χθες το βράδυ την Κορίνθου, αλλά και σήμερα το μεσημέρι για μία ώρα υπήρξε αποκλεισμός της οδού Κορίνθου. Τώρα, η κατάληψη του δρόμου στην οδό Κορίνθου σε συνδυασμό με την πορεία των οπαδών του Αρτέμις Ώρα προκάλεσαν κυκλοφοριακό έφραγμα στο κέντρο της πόλης, ουρές αυτοκινήτων και κορναρίσματα. Αλλάζουμε θέμα. Τακτική σιγής κρατεί η τοπική αστυνομία για τα συνεχόμενα τρομοχτυπήματα στην Πάτρα. Μπορεί μέχρι στιγμής να δημιουργούνται μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο υπάρχει πάντα ο φόβος για παράπλευρες απώλειες. Συνελήφθησαν στα Βραχνέικα από αστυνομικούς 6 άνδρες μέλη συμμορίας που κατηγορούνται πως εμπλέκονται σε δεκάδες κλοπές σε οικίες, ιερούς ναούς και καταστήματα σε περιοχές της Αχαΐας αλλά και της Ηλίας. Απίστευτη ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ που σήμερα προσήλθαν στο κεντρικό υποκατάστημα στην οδό Γούναρη για να πληρώσουν, ωστόσο βρέθηκαν μπροστά σε μια τεράστια ουρά. Το σύστημα πληρωμών έπεσε και επικράτησε το διαχώρητο. Προς κατεδάφης οδηγούνται 8 καταστήματα που βρίσκονται στην Ηρώ Πολυτεχνείου μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που τα κρίνει παράνομα στα πλαίσια της απόδοσης του θαλασσίου μετόπου στον Δήμο. Παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί στα γραφεία της ΑΔΟΗ Πατρών από πολίτες και κινήματα κατά των πληστηριασμών. Διαμαρτυρήθηκαν για το κύμα κατασχέσεων από την εφορία αλλά και για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Την ίδια στιγμή η φοροδιαφυγή στην Πάτρα καλά κρατεί και μάλιστα γιγαντώνεται. Η αχαϊκή πρωτεύουσα φιγουράρει ανάμεσα στις πρώτες θέσεις με τις πόλεις με την μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Βαριά η θλίψη στο Ψαροφάι Πατρών για το θάνατο του 68χρονου εφημέριου του Ναού Αναλήψεως που κατέρευσε χθες μπροστά στους πιστούς. Σήμερα έγινε η κηδεία του. Ασύλληπτου μεγέθους διάβρωση στην αχτογραμμή της Δυτικής Αχαΐας προκάλεσε και η τελευταία κακοκαιρία. Δημοφιλείς παραλίες που τους καλοκαιρινούς μήνες σειραίουν κατά εκατοντάδες ηλιόμενοι σχεδόν εξαφανίστηκαν ή γέμισαν βράχους και χώματα. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρίγα Φεραίου 30 και Ζαΐμι, Κορίνθο 83 και Κιλκής.
Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατράουρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.